η πίεση αυτή που εξασκούν οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκεί. Το άγχος αυτό δηλαδή περισσεύει, είναι στην άκρη. Βέβαια το θέμα του καιρού είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι όλο το χρόνο. Είναι περίπου 6 μήνες. Τους υπόλοιπους 6 μήνες οι συνθήκες είναι πολύ κατάλληλες για ποδόσφαιρο. Και βέβαια θα πρέπει όταν πας εκεί να προσαρμοστείς λιγάκι, λίγο πιέζεσαι, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτός που πάει για ποδόσφαιρο ασχολείται με αυτό και νομίζω ότι τα καταφέρνει σε αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Ξέρω ότι παρακολουθείτε τι γίνεται στην Κρήτη. Σας ενδιαφέρει ο Εργοτέλης, σας ενδιαφέρει ο Όφη, ο Ηρόδοτος που ανέβηκε στην Super League 2. Μαθαίνετε τις εξελίξεις. Έχετε αφήσει ένα κομμάτι της καρδιάς σας στο Ηράκλειο. Θα ήταν αδύνατο. Το αντίθετο θα ήταν να συνέβαινε. Είναι αδύνατο να μην έχω αναμνήσεις από αυτήν την περίοδο της ζωής μου, η οποία ήταν ίσως και από τις καλύτερες περιόδους ποδοσφαιρικά. Μια ομάδα την οποία την αγάπησα, την πόνεσα, πρόσφερα πολλά, όπως πρόσφερε και αυτή η ομάδα σε μένα. Και βέβαια κυρίως στους ανθρώπους της Κρήτης, στους ανθρώπους οι οποίοι σε πολύ μεγάλο βαθμό με βοηθήσανε, μου δώσαν τη δυνατότητα να βγάλω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να καταφέρει εκείνη την εποχή να υλοποιεί τους στόχους της. Και βέβαια παρακολουθώ και τις άλλες ομάδες. Τώρα βέβαια μεγάλη επιτυχία του Ηροδότου, όπου ανέβηκε στην Β' Εθνική και θα εκπροσωπεί το Ηράκλειο και άλλη ομάδα. Ο Όφη βέβαια, ο οποίος πέρασε μια περιπέτεια, αλλά ο Όφη είναι Όφη, είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Έχω την αίσθηση ότι του χρόνου σίγουρα θα πάει πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω πού μπορεί από τώρα να φτάσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει. Και ο Εργοτέλης, ο οποίος την τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να ανέβει στην κατηγορία, έχω την εντύπωση ότι θα το προσπαθήσουν ξανά την επόμενη σεζόν. Μάλιστα. Οι άνθρωποι του. Coach, θα κλείσω με μια ερώτηση. Αν θέλετε, μπορείτε και μονολεκτικά. Έχετε προγνωστικά Αγγλία ή Ιταλία στο Euro? Μα δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει προγνωστικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όλοι μας θέλουμε να δούμε καλό ποδόσφαιρο. Όλοι μας θέλουμε να δούμε ένα θέαμα το οποίο να έχει και κόσμο, να είναι για το καλό του ποδοσφαίρου, και από εκεί και πέρα όποιος θέλει ας κερδίσει. Εμάς δεν μας πέφτει βέβαια και λόγος. Έτσι. Αλλά και οι δύο ομάδες είναι πολύ ικανές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ό,τι καλύτερο να σας ευχηθούμε στη συνέχεια της καριέρας σας εκεί στη Σαουδική Αραβία. Και εμείς θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα, έστω και για λίγο χρόνο, να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους στην Κρήτη.